της Τονεϊκής Επιτροπής Βόρειας Δωδεκανήσου του ΚΚΕ. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου, που έχει σαν περιεχόμενο τις επερχόμενες τοπικές εκλογές, τις δημοτικές και τις περιφερειακές. Αλλά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η κουβέντα μας δεν θα μείνει μόνο σε αυτές. Έχουμε την επόμενη χρονιά και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Έχουμε και τις ευρωεκλογές. Έχουμε, χωρίς να έχουν προσδιοριστεί ακριβώς πότε, και τις βουλευτικές εκλογές. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια έντονη προεκλογική περίοδο, όπου, όπως καταλαβαίνετε, το ΚΚΕ δεν ξεκινάει σήμερα την πολιτική του παρέμβαση. Θα συνεχίσει αυτή την πολιτική δουλειά, την πανεξόρμηση στα λαϊκά στρώματα. Θα φέρει στην επικαιρότητα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν αυτές τις τοπικές εκλογές και τις άλλες εκλογικές μάχες, τις οποίες, όπως ξέρετε και έχουμε πει, τις μάχες αυτές τις δίνουμε ενιαία. Και τι σημαίνει ενιαία? Προφανώς καλούμε τα λαϊκά στρώματα, τους εργαζόμενους, τον λαό, να ψηφίσει παντού ΚΚΕ. Να ψηφίσει και να ενισχύσει τα ψηφοδέλτια της λαϊκής σπήρωσης στους Δήμους και στην Περιφέρεια, να ενισχύσει το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, να ενισχύσει το ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές, όποτε και γίνουν αυτές. Αυτό το κάλεσμα το απευθύνουμε στους εργαζόμενους και εξηγούμε ότι θα είναι ένα προσκυπτήριο αγώνα σε όλους αυτούς με τους οποίους συμπορευτήκαμε το προηγούμενο διάστημα σε όλα τα μετερίζια του αγώνα, στους εργαζόμενους μέσα από τα σωματεία τους, στους φτωχούς αγρότες, στους επαγγελματίες, στους εκπαιδευτικούς, στους νέους, στις γυναίκες, στις μάχες αυτές που δώσανε και δίνουν και θα συνεχίσουν πιο αποφασιστικά μήνυμα το επόμενο διάστημα απέναντι στις σκληρές εκλογικές πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης, που είναι βέβαια μια συνεπή συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων. Λένε γιατί ισχυρό κουκουέ σε αυτές τις εκλογές. Για πολλούς λόγους. Οι βασικοί είναι δύο. Γιατί αν ο κόσμος θέλει πραγματικά να εκφράσει την αγανάκτησή του για αυτό που βιώνει τόσα χρόνια, η μοναδική διέξοδος να εκφραστεί γνήσια αυτή η αντίδραση είναι τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, είναι να ενισχύσει εκείνη τη δύναμη που σταθερά και αταλάνευτα πάντα βρίσκεται στο πλευρό του λαού όταν αντιπάλευε τους μνημονιακούς νόμους, όταν αντιπάλευε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μεγάλου κεφαλαίου και τις κυβερνήσεις βέβαια που εξυπηρετούσαν αυτές τις πολιτικές, που σήμερα είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΡ, χθες και προχθές ήταν κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και των συνεργαζόμενων μαζί τους. Ο δεύτερος λόγος που πρέπει το ΚΚΕ να βγει ενισχυμένο από αυτές τις εκλογές, από αυτές τις εκλογικές μάχες, είναι ότι την επομένη εκλογών όλα τα προβλήματα θα είναι εδώ πέρα. Θα είναι εδώ οι εκατοντάδες μνημονιακοί νόμοι, που παρά την προσπάθεια εξαπάτησης της σημερινής κυβέρνησης ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα γνωρίζουν πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε ένα διαρκές μεταμνημονιακό μνημόνιο, με τα ματωμένα πλεονάσματα με ορίζοντα 2060, με όλους αυτούς τους νόμους που καταδικάζουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα να μην μπορούν να τα απεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες τους. Και επειδή λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση θα είναι εδώ πέρα, ο λαός έχει ανάγκη από ένα γερό αποκούμπι. Και αυτό το αποκούμπι δεν μπορεί να είναι άλλο παρά η δυνάμεις του ΚΚΕ. Η δημοτική παράταξη που στηρίζει πανελλαδικά το κόμμα στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές. Και ο λαός γνωρίζει πολύ καλά ότι σε αυτές τις δυνάμεις, στις δυνάμεις του ΚΚΕ, μπορεί να βρει έναν ισχυρό σύμμαχο στους επόμενους αγώνες που θέλουμε να είναι πιο δυναμικοί, που θέλουμε να είναι πιο μαζικοί και αποφασιστικοί. Μέσα από αυτές τις εκλογικές μάχες θα αποκαλύψουμε και την υποκρισία και την κοροϊδία άλλων δυνάμεων, πολιτικών δυνάμεων και δημοτικών παρατάξεων, που βέβαια ευκαιριακά άλλοτε τον παίζουν ανεξάρτητοι, άλλοτε νέοι και αυθαρτοί, άλλοτε αδέσμευτοι, άλλοτε θα λένε ότι εμείς να επιζητούμε χρήματα από κόμματα. Βέβαια, πριν από μερικά χρόνια, όταν τα κόμματα του δικοματισμού ήταν ισχυρά, τότε κλιπαρούσαν για τα χρήματα. Σήμερα όμως, επειδή η προσπάθεια να εγκλωβίσουν ξανά τον κόσμο απαιτεί μια άλλη στάση από τη μεριά τους, θα λένε ότι εμείς είμαστε αδέσμευτοι. Δεν υπάρχει αδέσμευτη πολιτική, δεν υπάρχει ουδέτερη πολιτική. Είναι δύο οι πολιτικές που συγκρουστούν και στις εκλογές αυτές. Αυτή την πολιτική, την αντιλαϊκή, που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το μεγάλο κεφάλαιο, αυτή την πολιτική πιστά την υπηρέτησαν και την υπηρετούν αυτές οι δυνάμεις. Και βέβαια ο λαός έχει πια μια ευκαιρία να ξέρει ποιους θα εμπιστευτεί, να ξέρει πού μπορεί να κουμπίσει, να ξέρει ποιοι είναι οι πραγματικοί του σύμμαχοι. Δεν θα ακούσετε καμία κουβέντα από αυτές τις δυνάμεις να μιλάνε για την ατοπίεση του Αιγαίου,
Δεν θα ακούσετε να διαμαρτύρονται για τις αμερικανικές βάσεις που πολλαπλασιάζονται σε όλη τη χώρα. Ίσα-ίσα, αν αναφερθούν σε αυτές, θα το δουν και σαν μια ευκαιρία ανάπτυξης. Ότι οι βάσεις στην Κάρπαθο, οι βάσεις στην Κάλυμνο ή οπουδήποτε αλλού, αυτές οι πολλές που ξεφυτρώνουν καθημερινά και άλλες, είναι μια ευκαιρία και για μια ανάπτυξη που έχει ανάγκη η χώρα μας. Όταν αυτοί μιλάνε για ανάπτυξη, προφανώς μιλάνε για ισοπαίδωση ό,τι έχει απομείνει από εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Αυτές τις μάχες λοιπόν θα τις δώσουμε. Καλούμε σε συστράτευση και συμπόρευση τους εργαζόμενους όλους. Έχουν κάθε λόγο, παίρνοντας υπόψη και την εμπειρία τους, αλλά και τα δικαιώματά τους, να στηρίξουν τις παρατάξεις, την παράταξη του ΚΚΕ στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε και πριν τις εκλογές και θα συνεχίζουμε και μετά τις εκλογές, γιατί ο στόχος μας είναι πραγματικά αυτές οι εκλογικές μάχες να αποτελέσουν ένα βήμα ακόμη παραπέρα στην οικοδόμηση της κοινωνικής συμμαχίας για να ανοίξει ο δρόμος για άλλες εξελίξεις προς όφελος του λαού. Αυτές τις μάχες στην περιοχή μας θα τις δώσουμε όσον αφορά τις τοπικές εκλογές με τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Σπήρωσης στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με επικεφαλής τον Γιάννη του Δημιαδάκη, υπονάβαρχο στην αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, απόφυτο της ανώτερης σχολής πολέμου, μέλος της κίνησης για την εθνική άμυνα, μέλος της αδέσμευτης ένωσης αξιωματικών απόστρατων των ενόπλων δυνάμεων. Ο Γιάννης του Δημιαδάκης έχει ασχοληθεί με τις διεθνείς σχέσεις, ειδικότερα με τις ελληνοτουρκικές, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα στο Αιγαίο, στα Βαλκάνια και καταλαβαίνετε ότι είναι ο πλέον αρμόδιος να σχολιάσει, να απαντήσει και να προβάλλει τη θέση του κόμματος σε σχέση με τις επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή και στην χώρα μας γενικότερα, όσον αφορά την ένταξη στους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που έχει επιλέξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και που προφανώς και τα άλλα αστικά κόμματα συμφωνούν. Ο Γιάννης του Δημιαδάκης θα βρίσκεται μαζί μας και το επόμενο διάστημα. Και θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να τα ξαναπούμε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε κι εσείς. Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Σπήρωσης στο Δήμο της ΧΟ το συγκροτούμε με επικεφαλής ξανά την Κική τη Μακρύ, εργαζόμενη στον χώρο του τουρισμού, είναι γραμματέας της Τομιακής Επιτροπής Βόρειας Αφρικανής του ΚΚΕ, χρόνια πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, τώρα είναι στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Και εκλεγμένη η Δημοτική Σύμβουλος με τη Λαϊκή Σπήρωση από το 2010. Να δώσουμε το λόγο στους συντρόφους των αγωνιστές μου, να πάρουν να κάνουν τη δική τους εισήγηση και μετά είμαστε στη διάθεσή σας και για ερωτήσεις και για κουβέντα. Καλημέρα σας, καλή χρονιά και πάλι στους που δεν τα πάμε από κοντά. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα ήθελα να εκφράσω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί σας σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα για τις επόμενες εκλογές. Περιττώ να πω ότι είναι μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη ευθύνη, αισθάνομαι μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη ευθύνη που ανέλαβα, μου ανατέθηκε να είμαι υποψήφιος για την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Μιας περιφέρειας, κατά τη γνώμη μου, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, ευαίσθητης περιοχής. Ευαίσθητης περιοχής για πολλούς λόγους. Να αρχίσουμε από τα κυριαρχικά δικαιώματα που αμφισβητούνται στο Αιγαίο και ειδικά εδώ στην περιοχή τη δική μας. Να πούμε ότι εδώ έχει γίνει ένα αλώνι, θα έλεγα, για τους νατοϊκούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλωνίζουμε στο Αιγαίο. Ξέρετε πολύ καλά ότι μετά την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό, κουβαλήσαν εδώ την νατοϊκή αρμάδα, υποτίθεται για να βοηθήσει τις προσφυγικές ροές. Ο πραγματικός λόγος βέβαια είναι διαφορετικός. Κοιτάνε να ελέγχουν το Αιγαίο, το πέρασμα δηλαδή των Ρώσικων Τείων, Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο, Ανατολική Μεσόγειο κτλ.
Βέβαια, προσφυγικές ροές, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, οι άλλες δυνάμεις, τα άλλα κόμματα, οι άλλες παρατάξεις, δεν σχολιάζουν, δεν εξετάζουν, δεν ενημερώνουν τις αιτίες που προκάλεσε αυτό το πρόβλημα, οι αιτίες που προκάλεσαν αυτό το πρόβλημα των προσφυγικών ροών, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακριβώς αυτοί οι ίδιοι που τους φέραμε εδώ για να μας βοηθήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τους πολέμους που κάνουν, για να εξασφαλίζουν τα γνωστά υδρομονάδρακες, αγωγούς, πηγές και αγωγούς μεταφοράς, δρόμους μεταφοράς. Το ζήσαμε εδώ, με την πιο κοντά μας, με τη Συρία. Η άλλη αιτία είναι η φτώχεια. Φτώχεια που σημαίνει, που βασιλεύει, κυριαρχία στις χώρες προέλευσης των προσφύγων, των μεταναστών. Φτώχεια που τι σημαίνει, καπιταλισμό σημαίνει. Κάτι που και εδώ όλα τα κόμματα, τα αστικά και οι παρατάξεις τους πίνουν νερό στο όνομά του. Εδώ βέβαια ο αρχηγός Γεθά προκαιρού, θα ακούσατε, έβγαλε μια κραυγή αγωνίας, θα έλεγα, λέγοντας ότι, ξέρετε, άμα θα χρειαστεί να πολεμήσουμε, η χώρα μου χρειαστεί να πολεμήσει, θα πολεμήσει μόνη της. Εμείς λέμε ότι και τώρα, σε ό,τι αφορά την προκλητικότητα της Τουρκίας, την επιθετικότητα της Τουρκίας, τον τελευταίο χρόνο, τον προηγούμενο χρόνο, είδαμε όχι μόνο προκλήσεις, είδαμε επιθετικότητα. Καράβια τα κάρανε, τους δυο συναδέλφους μου συλλάβανε, κτλ. Υπήρξε ένα κλίμα ανεβασμένο. Λοιπόν, σε όλα αυτά, εμείς λέμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον σφυρίζουν αδιάφορα, αν δεν χειροκροτούν κιόλας αυτές τις ενέργειες της Τουρκίας. Άρα, αυτό που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και οι προηγούμενοι ονομάζουν σταθερότητα στην περιοχή, ασφάλεια στην περιοχή, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Και προπαντός, οι συμμαχίες που μας έχουν εγκλωβίσει μέσα, τον ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν παρέχουν καμιά τέτοιου είδους ασφάλεια. Εν πάση περιπτώσει, το είπε και ο Αγιεθά, γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος, ο δικός τους άνθρωπος, συνάδελφός μου. Και απ' την άλλη, λέμε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα αμφισβητούνται στο Αιγαίο. Αλλά εγώ θα πήγαινα κι αλλιώς, αλλού. Εξασφαλίζει το κράτος, οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα όλα αυτά που χρειάζονται οι νησιώτες, εδώ, εσείς όλοι, όλοι μας. Δεν πρέπει να συζητάμε για την Τουρκία, διαμφισβητεί το Αιγαίο, νησιά, νησίδες. Και απ' την άλλη να μην εξασφαλίζουμε, ειδικά στα μικρότερα νησιά, ίσως σε να μην είναι τόσο έντονο το πρόβλημα, στη συγκοινωνία. Να μην εξασφαλίζουμε τα απαραίτητα μέσα και τις υπηρεσίες υγείας. Δεν ξέρω αν είμαστε ευχαριστημένοι εδώ, στην περιοχή από τις υπηρεσίες υγείας. Θυμάμαι στην Κάλυμνο που είχαμε πάει επίσκεψη, το νοσοκομείο λειτουργεί με δωρεές. Και προχθές κάποιος έχασε και τη ζωή του, γιατί δεν υπήρχε το νοσοκομείο ακόμα. Λοιπόν, για μένα, για μας είναι ντροπή, να μην πούμε τίποτα άλλο, που φτάνει μέχρι αυτό το σημείο η φροντίδα του κράτους, του κεντρικού κράτους, στα νησιά του Αιγαίου. Να μην πάμε στα θέματα πρόληψης, αντιμετώπισης σεισμών, καταστροφών, πυρκαγιών,
κυμάτων, τα οποία θα έλεγα είναι και περιφέρεια πιο άμεσα εμπλεκόμενη, αλλά επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση που όλα τα φτιάχνει και θα τρώγαμε χρυσά κουτάλια, αυτά τα έργα δεν τα χρηματοδοτεί, δεν τα χρηματοδοτεί μάλλον, γιατί δεν τις αποφέρουν άμεσο κέρδος. Μέσα σε όλα αυτά τώρα, επειδή είπαμε για την υγεία, όλα αυτά δρομολογούνται για να κερδίζουν κάποιοι. Αυτοί κάποιοι που κερδίζουν και από όλα, ο ιδιώτης, ο μεγάλος επιχειρηματίας, από τα δαπόρια μέχρι τις υπηρεσίες υγείας, μέχρι ακόμα και τη ΔΕΗ και τα εργοστάσια είδαμε στη Ρόδο, ιδιώτες τα έχουν. Λοιπόν, ακόμα όμως και αυτή η συμμετοχή, η μεγάλη εμπλοκή της χώρας στα υπεριαλιστικά σχέδια, η δημιουργία των βάσεων, καινούργιες βάσεις μας φέρανε. Δεν είναι μόνο η βάση της Ούδας, ενδιάμεσα η Ελλάδα από βάσεις. Πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένας σκοπός. Υπάρχει το κέρδος του ιδιώτη. Αυτό είναι η ανάπτυξη πίσω από τα λόγια για γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, για την ανάπτυξη που θα έρθει, πάλι είναι το κεφάλαιο. Και μάλιστα το μεγάλο κεφάλαιο. Το ίδιο ισχύει και στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση πήρε τον τίτλο τιμής από τον κύριο Πάγια και αποτελούν το Μεντεσέ, λέει. Αναλαμβάνει να κάνουν τις δουλειές των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Ένα από αυτά είναι η συμφωνία που υπογράψανε, που εμείς λέμε με τα Σκόπια, που εμείς λέμε το πρώτο κριτήριο είναι ότι εξασφαλίζει την ένταξή του στο Μαντρί, του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων, γιατί υπάρχουν ανταγωνισμοί με τη Ρωσία, με την Κίνα, πρέπει να τρέξει να προλάβει η Δύση. Και γι' αυτό για μας δεν είναι καθόλου θετικό, όπως όλα τα άλλα κόμματα και παρατάξεις το λένε, αλλά η ίδια συμφωνία κρύβει και αλυτρωτισμό. Θα ξέρετε, να μην τα λέμε σε λεπτομέρειες, αντίστοιχα βέβαια αλληλοτροφοδοτείται με τον εδώ αλυτρωτισμό του τα συνθήματα ότι η Μακεδονία είναι μία κτλ. Λοιπόν, και πίσω από αυτή τη δραστηριότητα, για να μείνουμε εκεί, κρύβεται το συμφέρον. Εμπλέκεται η χώρα πολύ βαθύτερα σε κακοτοπιές, να το πω έτσι, και πίσω από αυτό κάποιοι ωφελούνται. Και ωφελούνται οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Ο Λαοτζίπος, τα ξέρετε εσείς καλύτερα, και εργαζόμενοι εδώ στα νησιά με τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, με τα εξωτερικά ωράρια, με τα επιδόματα ανεργίας τα μειωμένα και σαν αντίδωρο, ο λαός με λίγα λόγια δεν κερδίζει. Δεν πρόκειται να κερδίσει. Τα μνημόνια που έχουν υπογράψει όλοι τους θα συνεχίσουν να διαπεντεύουν εδώ τη ζωή μας. Και για να το κλείσω, η μόνη λύση, το μόνο στήριγμα όλων των εργαζόμενων, των ανέργων, των συνταξιούχων, σαν την απαιτιά μου, είναι το ΚΚΕ. Και η έκφρασή του στην τοπική διοίκηση είναι η λαϊκή συσπήρωση. Λοιπόν, καλούμε το λαό του Νοτίου Αιγαίου να γεμίσει τις κάλπες τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες, όποτε γίνουν, με τις ψήφους της λαϊκής εισπύρωσης και του ΚΚΕ,
για να μπουν εμπόδια σε όλη αυτή την πολιτική, την αντιλαϊκή που κυριαρχεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και από τη δική μου την πλευρά, καλή χρονιά σε όλους. Υγεία, δύναμη και αποφασιστικότητα. Αποφασιστικότητα για το λαό μας, για τους κατοίκους, για τις δημότητες του νησιού μας και της περιοχής γενικότερα, που μπορούν, έχουμε την εμπιστοσύνη εμείς και την αισιοδοξία, πραγματικά να συμβάλλουν και να βάλουν γερά τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις την επόμενη χρονιά. Και θεωρούμε ότι αυτό μπορούν να το κάνουν και με τη συμμετοχή στους αγώνες, την πάλι ενάντια σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Αλλά ενισχύοντας και τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ σε δήμους, περιφέρειες και ευρωεκλογές. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι μέρες υπάρχει μια έντονη πολιτική, με συγχωρείτε, επικαιρότητα και στον τόπο μας, όχι μόνο πανελλαδικά, αλλά και εδώ. Για τη λαϊκή συσπήρωση για το ΚΚΕ, οι τοπικές εκλογές, οι εκλογές στους δήμους και στις περιφέρειες, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να εντείνουμε την πολιτική δραστηριότητα και την ενημέρωση προς όλους, προς τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες, τους νέους και τις γυναίκες, προκειμένου να επικαιροποιήσουμε, αν θέλετε, αλλά να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά τη θέση μας, ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στα τελευταία χρόνια, με τις εναλλαγές τους, με τις εξελίξεις τους, με τις αναμορφώσεις τους, σήμερα λέμε για Κλεισθένη, χθες μιλάγαμε για Καλλικράτη, αποτελούν ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια της κεντρικής διοίκησης, κεντρικής κυβέρνησης, στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μηχανισμών τους, προκειμένου να περάσουν, να εφαρμόσουν με έναν τρόπο έτσι ώστε να κατευνάζουν τη δυσαρέσκεια και την οργή από τον κόσμο, την ίδια ακριβώς αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική. Υπάρχουν πλήστα παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε. Προφανώς το επόμενο διάστημα θα είναι τέτοιο που θα μπορούμε να ανασύρουμε από τη μνήμη μας, αλλά και εμείς από τη δική μας την πλευρά σε λαϊκή συσπήρωση να βοηθάμε γι' αυτό. Να φέρουμε παραδείγματα το πώς η ζωή μας από τα τελευταία χρόνια μέχρι και σήμερα έχει γίνει χειρότερη σε αντίθεση με αυτό που τα ψηφοδέλτια, οι συνδυασμοί, οι πολιτικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται και στο Δήμο της ΚΟ, είτε χθες, είτε σήμερα, είτε αυτά που εμφανίζονται τις τελευταίες μέρες, είτε αυτά που προφανώς μπορεί να εμφανιστούν και τις επόμενες, θέλουν να καλύψουν ως επικαιρότητα, ως εξέλιξη, ότι δηλαδή η ζωή και η δική τους η διαχείριση, εφόσον δεν διαφωνούν στο κύριο, στο να έρθουν δηλαδή σε αντιπαράθεση, σε αντίθεση, σε ρήξη με την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική, δεν μπορεί να διαφέρει. Η χρονιά του 2019, φέτος δηλαδή, που διανύουμε λίγες μέρες, οι εκλογές και τα επιχειρήματα θα έχουν να κάνουν και θα έρθουν γύρω-γύρω από την λέξη ανάπτυξη και κυρίως δικαιολογημένα θεωρούμε στην δική μας περιοχή σε σχέση με τον τουρισμό. Εμείς προκαλούμε και καλούμε τον κόσμο, όχι μόνο τους εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού, αλλά και όλους τους συνδημότες, τους κατοίκους εργαζόμενους στην ΚΟ και όλους όσους δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους εκτός από τον τουρισμό, να αναλογιστούν τελικά αυτήν την τουριστική ανάπτυξη που υπόσχονται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο οι πολιτικοί συνδυασμοί, οι άλλοι συνδυασμοί, οι άλλες δημοτικές παρατάξεις, οι περιφερειακές είτε οι δημοτικές, πώς αυτή η ανάπτυξη βιώνεται καθημερινά μέσα στα σπίτια τους. Πώς είδανε αυτή την ανάπτυξη να μετουσιώνεται, να γίνεται σε πράξη στην καθημερινότητά τους. Πώς όλη αυτή πώς η καθημερινότητα του καθενός μπορεί να συγκριθεί, να μπει στη ζυγαριά με το χθες, το σήμερα και το αύριο και να βγάλει τελικά ένα αποτέλεσμα θετικό στη σημερινή πραγματικότητα. Η απάντηση προφανώς που θα έρθει από όλους είναι και αυτή που θα δώσουμε εμείς σήμερα. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος από το επίπεδο ζωής που ζουν η πλειοψηφία των εργαζομένων στο νησί μας, από τους αυτοαπασχολούμενους, από τους φτωχούς αγρότες και από τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Για να δούμε
Όμως, εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση, γιατί επιμένουμε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σε αυτήν την εκλογική μάχη για το 2019, να λέμε ότι η μάχη, το κριτήριο που θα πρέπει ένας να σταθεί απέναντι στην κάλπη όταν θα έρθει σε εκείνο το σημείο, το χρονικό σημείο, θα πρέπει με ένα ενιαίο κριτήριο να σταθεί, ενώντας κριτήριο το ίδιο για την περιφέρεια, επιλογής δηλαδή, για τον Δήμο και για τις άλλες κάλπες που θα στηθούν και για τις ευρωεκλογές. Γιατί ακριβώς υπάρχει ένας, όπως είπα και στην αρχή, ένας πολύ δυνατός συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε αυτές τις τρεις διαφορετικές διοικήσεις. Αυτός ο κρίκος που είπαμε, είπανε και οι συναγωνιστές μου και ο Στέλιος και ο Ναύαρχος, ότι συνδέει όλες τις μορφές διαχείρισης της σημερινής διοίκησης του κράτου, είτε κεντρικού είτε δήμου. Το πώς θα επωφεληθούν ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι, είτε είναι πανελλαδικά, είτε είναι εδώ στον τόπο μας, είτε στην περιφέρεια, και το πώς η θέση του βιοπαλαιστή θα γίνει ακόμα χειρότερα, επιβαρύνοντάς τον με 1.000 μέτρα. Να δουν δηλαδή, σε αυτούς που θα καλέσουμε να υπερψηφίσουν την Λαϊκή Συσπήρωση, να δουν γύρω τους το πώς συνδέεται το ότι σήμερα στο νησί της Κο, σε ένα νησί που η Δημοτική Αρχή, είτε η σημερινή, είτε η χθεσινή, είτε και αυτοί που θα τον καλέσουν να υπερψηφίσουν, οι άλλοι συνδυασμοί που θα καλέσουν το Δημότη της Κο να τον υπερψηφίσουν, το πώς όλες αυτές οι δυνάμεις σε ένα τέτοιο Δήμο οικονομικά εύρωστο δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να σχεδιάσουν τέτοια μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, της λαϊκής περιουσίας. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε μέχρι σήμερα είναι και η λαϊκή περιουσία να παραδίδεται είτε με τον όρο της αξιοποίησης, είτε με τον όρο της ιδιωτικοποίησης, είτε με τον όρο της εμπορευματοποίησης, σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην τουριστική ΚΟΜ. Το πώς έργα, όπως ας πούμε αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά και αντιπυρικά, από την αρχή της ύπαρξης Λαϊκής Συσπήρωσης προβάλλονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μέχρι και σήμερα βλέπουμε ότι δεν έχουν γίνει παρά ελάχιστα, τα οποία απλά έρχονται να συντηρήσουν την κακή κατάσταση που έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Παραδοχές της έλλειψης αυτών των μέτρων είδαμε από τη Δημοτική Αρχή και πρόσφατα, πρωτοχρονιά, όταν είδαμε άλλο ένα έντονο καιρικό φαινόμενο στην περιοχή, εδώ πιο κάτω, στο Ψαλίδι, σε μια περιοχή που συγκεντρώνονται μεγάλες τουριστικές μονάδες και που έρχεται η Δημοτική Αρχή να παραδεχτεί ότι δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα ουσιαστικά σε εκείνη την περιοχή. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την έκταση του νησιού και σκεφτείτε εάν ένα τέτοιο έντονο καιρικό φαινόμενο συνέβαινε σε κάποια άλλη εποχή που μπορεί να είχαμε και περισσότερους κατοίκους στο νησί, με την έννοια ότι να είχαμε και επισκέπτες, τουρισμό δηλαδή, είτε να είχαμε και ζημιές περισσότερες από αυτές που καταγράφηκαν. Ανάλογη είναι και η έλλειψη σε ό,τι αφορά την αντισεισμική θωράκιση. Και νομίζουμε ότι οι θέσεις και η προβολή της αναγκαιότητας ύπαρξης σχεδίασης τέτοιων έργων επιβεβαιώθηκαν πραγματικά και με τον σεισμό που συνέβη το 17 στο νησί μας. Ζημιές τις οποίες ακόμα και σήμερα είναι ορατές στον τόπο μας και ακόμα και σήμερα υπάρχει μία έντονη κοροϊδία απέναντι στα λαϊκά στρώματα σε ό,τι αφορά και την αντικατάσταση και την επισκευή των όποιων ζημιών, κυρίως στις σχολικές μονάδες, αλλά ακόμα και την αποζημίωση των πληγέντων. Εμείς γνωρίζουμε για παρένθεση, ξαναγυρνάω πάλι πίσω, ότι θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα παραδείγματα, αλλά θα είμαστε και στην διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν την συζήτηση.
Εμείς είμαστε σίγουροι, επειδή όλο αυτό το διάστημα η Λαϊκή Συσπήρωση βρίσκεται μέσα στους αγώνες, προσπαθεί να όλο αυτό το διάστημα και τα χρόνια από το 2010 να αναδείξει τα λαϊκά προβλήματα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να προτείνει μέτρα έτσι ώστε να ανακουφιστούν τα λαϊκά στρώματα, ο άνεργος, ο ξενοδοχοϊπάλληλος, ο συνταξιούχος και όλοι οι υπόλοιποι. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στον κόσμο. Άλλωστε φαίνεται αυτό. Υπάρχει δυσαρέσκεια για ακόμα την μη πραγματοποίηση έργων, ακόμα και των αναγκαίων, όπως ας πούμε ο φωτισμός στους δρόμους, όπως ας πούμε η κακή κατάσταση στο οδόστρωμα. Υπάρχει επίσης μια ανησυχία και ένας προβληματισμός για τις γενικότερες υποδομές, ακόμα, αν θέλετε να μιλήσουμε και μιλώντας και με την γλώσσα που χρησιμοποιούν οι υπόλοιποι συνδυασμοί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τις υποδομές που θα μπορούσαν να στηρίξουν και τον ίδιο τον τουρισμό, παραδείγματος χάρη για το νερό, που δένεται βέβαια με τις προτάσεις που κάνει και η Λαϊκή Συσπήρωση για τα αντιπλημμυρικά έργα και γενικότερα το σχεδιασμό τους. Θεωρούμε ότι αυτή η δυσαρέσκεια, η ανησυχία και ο προβληματισμός μπορεί να κάνουν την διαφορά, μπορούν να βρουν απάντηση τα προβλήματα που βασανίζουν το κάθε εργατικό λαϊκό νοικοκυριό μόνο με την ενίσχυση του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Συσπήρωσης, ενίσχυση που τουλάχιστον ξέρουμε εμείς και από τις εκτιμήσεις που έχουμε και από την επαφή που ερχόμαστε καθημερινά με τον κόσμο, είναι τέτοια ενίσχυση που δεν πρόκειται να προδώσει ούτε τις προσδοκίες, ούτε και τα οράματα των εργαζόμενων, των λαϊκών στρωμάτων που θα ενισχύσουν τελικά το ψηφοδέλτιό μας. Θεωρούμε δηλαδή ότι η διαφορά που αγωνιά ο κόσμος να υπάρξει το επόμενο διάστημα προκειμένου μικρά ή μεγάλα προβλήματα να βρουν λύση, μπορεί να υπάρξει αν ο ίδιος ο κόσμος κάνει τη διαφορά υπερψηφίζοντας τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ σε Δήμο και Περιφέρεια. Είμαστε διάθεσή σας για ερωτήσεις. Να σας καλωσορίσουμε καταρχήν στην ΚΟ. Θα ήθελα να ρωτήσω να από αυτή τη συνέντευξη καταρχήν γίνεται μέσα σε μια συγκυρία ιδιαίτερα ανησυχητική. Μιλάω για την συνάντηση πριν από λίγο τις δηλώσεις Καμένου. Είμαστε σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό και δεν ξέρουμε αν αύριο προκηρυχθούν αντιδημοτικές βουλευτικές εκλογές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μέσα σε αυτή την συγκυρία, και όχι μόνο τη σημερινή αλλά και των τελευταίων τεσσάρων χρόνων, είχε αρκετές διαρροές από στελέχη της, τα οποία συντάχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα χθες στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΤΕΝΑ και ο οποίος έκανε λόγο για επανασυσπήρωση του χώρου, για επιστροφή στελεχών δηλαδή από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και μάλιστα έδωσε ένα παράδειγμα το οποίο αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Νομίζω πρόκειται για την κυρία Κερίτση, η οποία ήταν στελεχικός σας, μετακόμισε στο ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγει μαζί του και τώρα νομίζω θα συνταχθεί στις περιφερειακές εκλογές με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στο Βόρειο Συγκρότημα έχουμε τέτοιου είδους παραδείγματα και αν όντως ισχύει αυτό που υποστηρίζει ο πρόεδρος ο κ. Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας, συγγνώμη, ο κ. Κουτσούμπας, ότι υπάρχει επανασυσπήρωση του χώρου ήδη από το συγκεκριμένο, από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή επιστροφή στελεχών. Ναι, ξέρετε, το ξέρουμε όλοι, το ΚΚΕ έχασε πολλές δυνάμεις. Κυρίως το 12. Ακριβώς. Που του ζητήθηκε, ας το πούμε, επιμόνως συνεργασία κυβερνητική και βεβαίως την αρνήθηκε. Και πολύ καλά έκανε. Φανταστείτε τώρα να ήταν συγκεκριμένη
με το ΣΥΡΙΖΑ ή το Λαβαζάνι ή δεν ξέρω ποιον. Έχασε πολλές δυνάμεις και σε ψήφους και σε στελέχη. Εκτός από το παράδειγμα της κυρίας Κυρίτση, η οποία είναι πολύ γνωστή, και εκλέφθηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επανέρχεται στις τάξεις. Στηρίζει την λαϊκή συσπήρωση στη Μυτιλίνη και συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο. Δεν είναι μόνο αυτή. Είναι αρκετοί άλλοι, όσο εγώ μπορώ να ξέρω, ίσως και ο καθένας μας ξέρει αρκετούς, κάποιους, που επανασυσπηρώνονται στο ΚΚΕ. Βγάλανε συμπεράσματά τους. Αν ανοίξατε την εφημερίδα, το Ριζοσπάστη, θα δείτε αναρρύθμιτες δηλώσεις στήριξης του ΚΚΕ από ανθρώπους που δηλώνουν. Ήμουν Πασόκ, ήμουν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πια ΚΚΕ. Ακόμα και ένας συνάδελφός μου, συνταγματάρχης. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κάτι τέτοιο. Πολύ καθαρά ο άνθρωπος είπε την ιστορία του, πήγα με τον Πασόκ μετά την αποστρατεία μου, απογοητεύτηκα, έκανα άλλη μια γύρα δεξιά-αριστερά και τώρα είμαι στη διάθεση του ΚΚΕ και του Γενικού του Γραμματέα, έτσι ακριβώς λέει εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις. Και το κόμμα το πάει καλά. Πιστεύετε ότι αυτό είναι και μια αλλαγή στη στάση του κόμματος, γιατί διαχρονικά είναι πολύ αυστηρός, δεν ανοίγει ξανά τις πόρτες σε όσους το έχουν έτσι. Αν υπάρχει και μια πολιτική, γιατί είναι και το εκλογικό σύστημα αυτό προβλέπει. Αν είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο και αλλάζει και η κλασική τακτική κομματική του κόμματος Ελλάδας σε αυτή τη συγκυρία. Συνεργασίες κορυφής δεν κάνει το κόμμα. Συνεργασίες κορυφής. Στα σωματεία, αγωνιστές, στους δρόμους, τα συνδικάτα, εκεί είναι οι συνεργασίες. Και να όλοι αυτοί που στηρίζουν, ειλικρινά σας λέω, ξεφυλίστε το ριζοσπάστη κάθε τόσο και θα δείτε πόσοι στηρίζουν αυτοί. Εκεί είναι η πραγματική συνεργασία. Στα τραπέζια και κάτω από το τραπέζι, συμφωνίες υψηλού επίπεδου κεφαλών. Να τα είδατε τώρα. Συνεργασίες κάνει το ΚΚΕ, αλλά όχι κορυφής, κορυφών. Σε αυτό το πλαίσιο, ποια θα είναι η στάση σας στο μετεκλογικό τοπίο με τον Κλισθέν και την Αμνή Αναλογική που για να διοικηθούν οι Δήμοι, οι περιφέρειες, θα χρειαστούν ευρύτερες συνενέσεις και συναποφάσεις, συνεργασίες. Εσείς πώς θα συνεπάρξετε με τις υπόλοιπες παρατάξεις, ποια θα είναι η στάση σας? Το ΚΚΕ, η λαϊκή συσπήρωση, έχει το πρόγραμμά της. Το πρόγραμμά της δεν έχει καμιά σχέση. Είναι στον αντίποδα όλων των άλλων, που με μικροδιαφορές δεν μπορούμε να πούμε, κινούνται στην ίδια ρότα. Το ΚΚΕ είναι στην άλλη πλευρά. Επομένως, δεν υπάρχουν συνεργασίες. Και εκεί που θα βγάλουμε δήμαρχο και θα βγάλουμε, πιστεύω και σε άλλες περιοχές από την. Το πρόγραμμά του κανονικά και εδώ πάνω στα δημοτικά συμβούλια, στην περιφέρεια, αποφασίζεται. Συνεργασίες, πάλι εδώ κορυφής, δεν γίνονται. Κομματικές, θα το πούμε έτσι καθαρά μεταξύ κομμάτων, δεν πρόκειται να κάνει. Δεν ξέρω αν είμαι λάθος, αν τα λέω. Όχι. Να πείτε και εσείς τι συντρόφισε εκεί. Δηλαδή σε όλα όχι εκ των προτέρων. Είμαι όχι.
πρόγραμμα και αυτό το προτείνουμε. Αν συμφωνήσουν και οι άλλοι, καλώς να έρθουν. Αν δεν συμφωνήσουν, μα πώς να συμφωνήσουμε εμείς με τον άλλο που λέει να βάλω το τάδε έργο που από πίσω είναι κάποιο συμφέρον. Μπορούμε εμείς να συμφωνήσουμε. Το λέω έτσι χοντρά. Ίσως εδώ τοπικά μπορεί να ακουστούν πιο καλά παραδείγματα. Να προσθέσω αν θέλετε. Όπως είπε και ο Ναύαρχος, υπάρχουν προγράμματα. Κάθε συνδυασμός έχει το πρόγραμμά του και με αυτό κατεβαίνει και ζητάει την ψήφο, την υπερψήφισή του από τους δημότες. Πάρτε το λίγο διαφορετικά. Εάν συνεργαστούμε μετεκλογικά, τότε γιατί υπάρχει αναγκαιότητα να είμαστε σε ξεχωριστούς συνδυασμούς σήμερα? Προφανώς, εμείς λέμε και είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στην τακτική που έχουν οι άλλοι συνδυασμοί. Έχουν τις διαφορές τους. Το πώς θα διαχειριστεί ο ένας το α πρόβλημα και πώς θα διαχειριστεί ο άλλος το β πρόβλημα. Όμως στην ουσία, στον παρανομαστή, άμα δείτε και τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα που έχουν βγει από το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο, τελικά, για να μην πω ταυτίζονται πλήρως, αλλά συγκλίνονται στις αποφάσεις τους. Η Λαϊκή Συσπήρωση όλα αυτά τα χρόνια υπερψήφιζε οτιδήποτε ερχόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να διευκολύνει, να ανακουφίσει κάποιο πρόβλημα, αλλά σκεφτεί κανείς ποιος από τους άλλους συνδυασμούς μέχρι και σήμερα, είτε και από την χθεσινή, από την προχθεσινή ας πούμε θητεία, από τη χθεσινή, από την αυριανή, έχει πάρει συγκεκριμένα τέτοια μέτρα και αποφάσεις, προκειμένου να διευκολύνει και να καλυτερεύσει, να βελτιώσει τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων. Απέναντίας και αυξήσεις σε ανταποδοτικά τέλη είχαμε και έργα που, όπως είπα προηγουμένως, να μην επαναλαμβάνω, ενίσχυσαν επιχειρηματικούς ομίλους και λείπουν άλλα έργα τα οποία πραγματικά θα μπορούσαν να ανακουφίσουν για να βελτιώσουν την ζωή του λαού μας, όπως έφερα κάποια παραδείγματα. Και τροφεία μπαίνουν σε ευρωφωνιακούς σταθμούς. Σε αυτά λοιπόν η Λαϊκή Συσπήρωση, το ΚΚΕ, που έχει συγκεκριμένη πολιτική θέση για το κάθε ένα από αυτά, δεν θα μπορούσε να υπερψηφίσει τέτοιου είδους αποφάσεις και πράξεις. Τώρα, εάν κάποιος από τους συνδυασμούς, είτε αυτούς που εκφράστηκαν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στο επόμενο, θεωρήσει δει το δίκαιο των θέσεων της Λαϊκής Συσπήρωσης και το υπερψηφίσει, καλοδεχούμενη η θετική ψήφος. Αλλά τέτοιου είδους συμφωνίες που σήμερα ερχόμαστε και τις κατακρίνουμε και λέμε ότι έχουν χειροτρέψει τη ζωή μας, να πάμε να τις ενισχύσουμε την επομένη απέναντι στα προβλήματα, τα διαχειριστικά που μπορεί να υπάρξουν λόγω του νέου εκλογικού συστήματος, τέτοιο, πώς το λένε, νερό στην γλάστρα τους εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε. Γιατί δεν θέλετε και εκεί μόνο ένα ερώτημα, σε περίπτωση που δεν πέρασει ο συνδυασμός της Λαϊκής Συσπήρωσης στο δεύτερο γύρο, τι θα κάνετε? Η Λαϊκή Συσπήρωση και το ΚΚΕ έχει θέση όταν δεν μετέχει σε δεύτερους γύρους. Και ξαναλέμε ότι δεν στηρίζουμε κανέναν από τους άλλους συνδυασμούς με τα προβλήματα που θα τους προκύψουν. Ας λύσουν εκείνοι μεταξύ και να τα λύσουν μεταξύ τους τα προβλήματα. Η εμπειρία που έρχεται είναι πολύτιμη και πολύχρονη, το πώς λύνουν τα διαχειριστικά τους προβλήματα. Εμείς πάντως λύσεις σε δικά τους προβλήματα δεν δίνουμε. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη σε αυτή, δεν την ενισχύουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε την παρουσία σας. Να γενικεύσουμε μερικά ζητήματα, με συγχωρείς, Στέλιο. Να συμπληρώσω μερικά ζητήματα. Δεν υπάρχει.